Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για να ανοίξουμε μία συζήτηση και να ασχοληθούμε με έναν κλάδο, ο οποίος, αν και πολλές φορές μας έχει απασχολήσει και κυρίως όταν υπάρχουν ακραίες καιρικές συνθήκες. Αναφέρομαι στους διανομίες. Και αυτό γιατί όταν βλέπουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, όταν βλέπουμε ακραίες καιρικές συνθήκες, κρύο, χιόνια, το να δει κάποιος κάποιον διανομέα με μηχανάκι έξω, φαντάζει λίγο εξωπραγματικό πλέον στις μέρες μας. Ότι λες, πώς γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτόν τον κλάδο, δεν τους προστατεύει κανείς, τι γίνεται. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε το ίδιο πράγμα όταν βλέπουμε και το οδικό μας δίκτυο. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο κρύβει πολλές παγίδες, παγίδες που οι ίδιοι, αν εμείς ερχόμαστε μία φορά αντιμέτωποι με αυτές, καθώς κινούμαστε πολύ λιγότερο στο οδικό δίκτυο, εκείνοι έρχονται καθημερινά σε μεγάλο βαθμό αντιμέτωποι με αυτούς τους κινδύνους και πολλά άλλα θέματα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους καλεσμένους μας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μακρυδάκης, είναι πρώην πρόεδρος εργαζομένων οδηγών με δίκυκλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και ο κύριος Μανώλης Κυπρέος είναι διανομέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Επαγγελματίας διανομέας είμαι κι εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και κύριε Μακρυδάκη. Προσπάθησα έτσι εισαγωγικά να κάνω μια μικρή περιγραφή. Ο κλάδος σας είναι ένας κλάδος που έχει πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζει όμως και μεγάλη επικινδυνότητα. Και νομίζω ότι το Α και το Μ είναι η επικινδυνότητα του δρόμου. Ας ξεκινήσουμε ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος γεννήθηκε, να το πω σε εισαγωγικά, πριν 20-30 χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες για αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα. Εγώ πρόλαβα το συγκεκριμένο επάγγελμα, να το πάρουμε από την αρχή, γι' αυτό θα φτάσουμε και στη. Αυτό το επάγγελμα, όταν ξεκίνησε, είναι έχεις μηχανάκι, ναι, πάρ' το μηχανάκι, ανέβανε. Εγώ πρόλαβα εποχές οι οποίες δεν υπήρχαν ούτε φώτα, ούτε τίποτα στο μηχανάκι. Θα φτιαχνόντουσαν και. Αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε. Φυσικά εξελίχθηκε διότι η αγορά το ζητάει. Η διανομή είναι κάτι πάρα πολύ απαραίτητο. Το είδαμε και στις κακές εποχές του κορονοϊού. Πώς δούλεψε η διανομή πάρα πολύ. Που αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση. Πάρα για πολύ, παιδιά. Δηλαδή, έλυσε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ήταν οι αποστολές διάφορων προϊόντων. Ναι. Σιγά-σιγά εξελίχθηκε βέβαια και με βάση δύο πλατφόρμων ως προς το παρόν, που εξέλιξε τον κλάδο προς το καλύτερο, βέβαια. Έγινε πιο αξιοπρεπέστατα και σωστά οδικά στον δρόμο. Με τη στολή, με το κινητό στη θέση να το βλέπει ο διανομέας και όχι να το κρατάει, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά τα νέα μέτρα με τη στολή, όπως λέτε. Ναι, όλα. Και αυτά. Στην πράξη έχετε δει το θετικό αντίκτυπο, δηλαδή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Παναγία μου. Εννοείται ότι όλα αυτά, όταν κάποιος δουλεύει ως να πω κλασικός διανομέας και ξαφνικά βρεθεί σε αυτή την εξέλιξη του διανομέα με βάση των δύο πλατφόρμων, μακάρι όλες οι επιχειρήσεις να το υιοθετήσουν. Δηλαδή το κινητό είναι σταθερό πάνω στο μηχανάκι, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην προσοχή του διανομέα καλύτερα στο δρόμο, παρά να το έχει στο αυτί του, δεν ξέρω εγώ τι, και να οδηγάει, που είναι παράνομο βέβαια. Η στολή βέβαια, που είναι πολύ ευκρινές, ειδικά όταν ένας διανομέας μπαίνει 12, 1, δεν ξέρω και εγώ τι ώρα το βράδυ, που είναι και λίγο παράξενο να μπαίνει σε ένα ιδιωτικό χώρο, ενώ όταν δεις κάποιον με στολή, σημαίνει είναι κάπως διαφορετικό. Εκπέμπεις ασφάλεια, ναι, και βέβαια. Και σοβαρότητα με τη δουλειά σου, είμαι πιο επαγγελματίας. Όλα αυτά συντελέσανε στην εξέλιξη του διανομέα και πάμε τώρα και στην επικινδυνότητα. Η διανομή εκφύσεως είναι ένα δίκυκλο που πηγαίνει στο δρόμο και αναγκαστικά, όπως εδώ βλέπουμε βέβαια και πλάνα αναγκαστικά από σχετικό ρεπορτάζ της Γεωργίας Μακάρη. Ναι, προσπαθώ να το εκφράσω όσο γίνεται καλύτερα. Η διανομή είναι ένα ιδιαίτερο τομέας εργασίας. Δηλαδή, όπως έλεγα και παλιά, το οποίο βέβαια λύθηκε το πρόβλημα με βάση τις πλατφόρμες που σας εξήγησα, θα σας εξηγήσω αν θέλετε ή τώρα ή σε κάποιον άλλο χρόνο, ήταν η ταχύτητα, η ασφάλεια και το να πηγαίνει σωστά το προϊόν. Mm-hmm. Αυτό βέβαια λύθηκε. Πώς λύθηκε, μπορώ να σας το εξηγήσω, αν έχουμε χρόνο βέβαια, ότι δίνουν πάρα πολύ χρόνο οι πλατφόρμες σε μία παραγγελία για να πάει σωστά, και στο φινάλε είναι ότι δεν είναι ανάγκη να παρανομήσεις,
διότι σου δίνει πάρα έχει πολύ φύγει χρόνο. Αυτή η πίεση από τον εργοδότη που υπήρχε, ότι πήγαινε γρήγορα την παραγγελία. Παλιά θυμάμαι και είχα βγει κάποτε στον αέρα και έλεγα ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες που μας, εμείς οι διανομής προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να ευχαριστήσουμε και τους τρεις αυτούς παράγοντες. Ο ένας είναι, ας πούμε, η ταχύτητα, η ασφάλεια. Πρέπει να πηγαίνεις ασφαλής στον δρόμο, ναι. Αλλά μετά σου έρχεται, ο πελάτης σου λέει, μα εμένα μου τα φέρες κρύα. Ναι, άρα δεν θα πάνε. Θα μου πεις γιατί, διότι παίρνεις 3 και 4 παραγγελίες και 5 καμιά φορά στο κουτί σου. Δεν υπήρχε αριθμός. Να σταθούμε λίγο στο δικό δίκτυο να μας πει ο κύριος Κυπρέος τι αντιμετωπίζετε καθημερινά. Λοιπόν, βλέπουμε καταρχάς εμείς ήρθαμε βέβαια και για το δικό δίκτυο, αλλά ήρθαμε για να καυτηριάσουμε και το θέμα των πεζόδρομων. Θα σας πω κάποια πράγματα. Θα πάμε και σε αυτό. Όπως θέλετε για το δικό δίκτυο. Γιατί είναι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε οι πεζόδρομοι και η πρόσβαση που έχετε σε κάποιες περιοχές. Το δικό δίκτυο είναι ένα μαύρο χάλι. Ακριβώς όπως το λέω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εγώ προσπάθησα να το εκφράσω καλύτερα. Δεν έχουν μεριμνήσει οι προηγούμενοι δημοτικοί άρχοντες. Ελπίζουμε η καινούργια δημοτική αρχή να κάνει κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι, οι οποίοι είναι κυριολεκτικά. Δηλαδή, όταν πριν λίγο αναφέρατε τις κακοκαιρίες. Όταν έχεις κακοκαιρία και ρίξει πολύ ποσότητα νερού, πάρα πολλές λακκούβες, που είναι περισσότερο με χαντάκια μικρά μοιάζουν παρά με λακκούβες, είναι πολύ επικίνδυνες όχι μόνο για εμάς, για τους πεζούς, για τα αυτοκίνητα, για όλους. Πού είναι πιο προβληματική η κατάσταση, στο κέντρο, περιφερειακά του κέντρου, στα πιο απομακρυσμένα σημεία ή παντού? Έχει δρόμους και στο κέντρο, έχει και περιφερειακά. Τη χρονιά που μας πέρασε έγιναν κάποιες προσπάθειες στα Καμίνια, στην Ατλαντίδωσα πάνω, δεν ξέρω αν ξέρετε. Στρώθηκαν με καινούργια επίστρωση πίσας κάποιοι δρόμοι, αλλά είναι πολύ λίγοι, ήταν πάρα πολλοί οι δρόμοι οι οποίοι έχουν χαλάσει. Και αυτό φυσικά συμβαίνει επειδή γίνονται συνεχώς έργα, κακοτεχνίες, και βλέπουμε ότι μετά καθυστερούν πάρα πολύ οι τεχνίτες να επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την εργασία. Αφήνουν δηλαδή τις εργασίες μισές. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θέλω να σταθούμε στην ερώτηση που έχει πιο πολλές λακκούβες. Ναι. Εδώ είχαμε μπει μια φορά στην φάση να τις χαρτογραφήσουμε βέβαια. Και φυσικά να τις δώσουμε εκεί που είναι, να τις δώσουμε για να πας και λυθεί το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλές οι φωτογραφίες από ό,τι βλέπετε σε πολλές γειτονιές. Γειτονιές. Το να λέμε ότι υπάρχει μία λακκούβα εδώ και μία λακκούβα εκεί, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες. Ναι. Όταν όμως το πρόβλημα είναι γενικό, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και να σας πω και κάτι, και συγγνώμη κιόλας. Όταν λέμε λακκούβα, φανταστείτε, εμείς υπάρχει μία ανοχή. Δηλαδή δεν κάνουμε αμάν τώρα με τις λακκουβίτσες. Ναι. Όλοι δηλαδή μπαίνουμε όλοι στα λακκουβίτσα και λένε εντάξει, it's okay. Είναι πλέον τέτοια η εμπειρία μας. Αλλά όταν. Δεν μας ασχολείστε με τις μεγάλες λακκούβες. Μπράβο. Αυτό που σας έδειξα είναι μιλάμε για λακκούβες οι οποίες μπαίνεις μέσα και ακούς τον ντουκ. Ναι, και είναι και επικίνδυνες για τη σωματική σας ακεραιότητα. Πάμε λίγο και στο κομμάτι της πρόσβασης στο κέντρο, σε σημεία που έχουν πεζοδρομηθεί και νομίζω ότι θέλατε να αναφερθείτε και σε αυτό, γιατί η πρόσβασή σας είναι περιορισμένη και δεν μιλάμε μόνο, ξαναλέω, για διανομής απαγορευτική. Άλλο το περιορισμένη είναι. Περιορισμένη είναι στην τροφοδοσία η οποία τους λέει από την τάδε ώρα μέχρι την τώρα. Απλά να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι δεν μιλάμε, όταν λέμε επαγγελματίες διανομής, δεν μιλάμε μόνο για το καφέ, το φαγητό, τους διανομής αυτούς. Τα πάντα. Μεταφέρουμε από φαρμακευτικά είδη, σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά είδη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Προχθές στη συνέντευξη που δίναμε, πέρασε ένας συνάδελφος με πάγο. Και γυρίζω αστειεύοντας και λέω, αυτό τον πάγο πώς θα τον πάει στο μαγαζιά μέσα. 6 σακούλες πάγο. Για πάμε πώς τώρα θα στα σημεία που είναι απαγορευτικά. Στα σημεία που είναι απαγορευτικά. Κλειστή περιοχή. Είναι κλειστή εντελώς. Λοιπόν, στο ιστορικό κέντρο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έχει γίνει με τους πεζόδρομους. Έχει αλλάξει όλη η εικόνα του κέντρου. Όλοι είμαστε και γονείς και πατεράδες. Είναι άσχημη εικόνα ενός δίκυκλου ανάμεσα στον κόσμο. Εγώ το καταλαβαίνω. Και ούτε εμένα, αν έβγαινα με την κοπέλα μου, με το σκύλο μου, με το παιδί μου, θα μου άρεσε σαν εικόνα, αλλά θα μπορούσε να έχει ακολουθεί μια άλλη. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Οδός, μια άλλη διαδικασία, να έχουν μεριμνήσει για εμάς, γιατί είμαστε νευραλικό στο μέας. Ένα συνάδελφό σας που έχει μια σακούλα πάγου, όπως λέγεται. Πάγου, πυροσβεστήρες που βάλω. Πυροσβεστήρες. Πώς κάνουν, πώς γίνεται να γίνει η διανομή αυτή? Ευθέως, νιώθει σαν τον κλέφτη.
Ενώ βγάζει ένα μεροκάμα. Θα παρανομήσει. Ευθέως νιώθει σαν τον κλέφτη. Μπαίνει μέσα και κοιτάει δεξιά. Κοιτάζει δηλαδή. Να δουν αν έχει μέσα τροχαία. Και εκεί είναι και η αδικία. Εκεί είναι και η αδικία. Θα μου πείτε ναι, αλλά είναι. Να ρωτήσουμε όποιο δηλαδή μπει με δίκυκλο διανομέας οτιδήποτε. Είναι θα τον γράψει η δημοτική αστυνομία. Αν μέσα παράνομο. Υπάρχει δημοτική αστυνομία, θα τον γράψει. Θα φάει κλείσει. Κάνει τη δουλειά της. Βέβαια. Μα εκεί είναι και το πρόβλημα που. Μισό λεπτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Για να είσαστε νόμιμοι, για να γίνει νόμιμη η διανομή, θα πρέπει να αφήσετε το μηχανάκι σε μία άλλα χιλιομετρική απόσταση. Μπράβο. Και να πάρετε τα όποια ναι. δέματα έχετε όπου να κάνετε διανομή. Μιλάμε για 10 λεπτά με ένα τέταρτο αναπαραγγελία. Μιλάμε για πολύ. Πολύ χρόνο. Αν μιλάμε για μία παραγγελία. Για μία παραγγελία. Πρακτικά και λειτουργικά δεν γίνεται. Ναι, και άμα πρέπει να κουβαλήσει πυροσβεστήρες που είπατε. Ναι, και αν χτυπήσει δεύτερη παραγγελία. Ναι. Καθώς πηγαίνεις, τα παιδιά τα προβλήματα είναι. Και φυσικά, όπως είπαμε, η δημοτική αρχή κάνει τη δουλειά της. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Ερώτηση. Η δημοτική αρχή, όταν έπαιρνε τις αποφάσεις για τους πεζόδρομους, για να κλείσουν. Δεν ρώτησε. Έκανε κάποια συζήτηση με τον κλάδο σας. Να τελειώσει ο συνάδελφος να τοποθετηθώ γι' αυτό. Σας κάλεσε να το συζητήσετε. Δεν μας κάλεσε κανένας. Εμείς απλά μάθαμε ότι ένα πρωί απαγορεύεται πλέον η διέλευση. Απαγορεύεται. Οι δρόμοι δεν ήταν για να γίνουν μόνο πεζόδρομοι, ήταν για μερικές κυκλοφορίες. Όπως είναι και στις Πιναλόγκας. Αν παρατηρήσετε μέσα, όταν θα κατέβετε ξανά βόλτα για ψώνια, θα δείτε ότι υπάρχουν σήματα. Uh-huh. Υπάρχει σηματοδότηση. Έτσι είναι, μέσα. Το λέτε. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν υπήρχε πλάνο για να γίνει αυτό. Πιθανό να μην έχει χαρακτηριστεί ακόμα ως πεζόδρομος. Θα χαρακτηριστεί πεζόδρομος. Για ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εμάς προσωπικά άλλα μας έλεγε η δημοτική αστυνομία και άλλα μας έλεγε η τροχέα. Υπήρχε ούτε αυτοί δεν ξέρανε ακριβώς τι συμβαίνει. Εμείς αυτό που ζητάμε. Και να πάμε σε αυτό, κύριε Κυπρέου, για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι εκείνο το οποίο ζητάμε. Αυτό που ζητάμε είναι, αν είναι δυνατόν, να φτιαχτεί μία μικρή λωρίδα στον ήδη πεζόδρομο. Πώς είναι οι ποδηλατόδρομοι, έτσι. Που ουσιαστικά θα χωράει ίσα ίσα ένα ποδήλατο ή ένα μηχανάκι. Για να καταλάβει, όχι να φτιαχτεί λωρίδα, να γίνει σαν σήμανση. Σαν διαγράμμιση. Διαγράμμιση. Αυτό ακριβώς εννοώ. Στην άκρη του πεζόδρομου. Καλά κάνεις αυτό. Ναι, διαγράμμιση. Αυτό και να ουσιαστικά να καθιερωθεί, να νομοθετηθεί μια αλφα ταχύτητα για εμάς. Αυτό είναι το 5-10 χιλιόμετρα που να μην μπορούμε ούτε εμείς να τραυματιστούμε, αλλά ούτε να τραυματίσουμε. Αυτό είναι και να μπαίνουμε να κάνουμε την εργασία μας, τη δουλειά μας. Και να μην προσπαθούμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο και να νιώθουμε κλέφτες. Έχετε απευθυνθεί. Να κάνω μια παρενθεσούλα που είπες, η ταχύτητα είναι το κλειδί. Τι εννοώ. Τα ηλεκτρικά μηχανάκια, από ό,τι βλέπουμε, τα ποδήλατα, πώς τα λένε, τα ηλεκτρικά, όπως ξέρουμε, είναι νόμιμα στον πεζόδρομο. Ναι, τρέφουν. Ναι, αλλά αυτά. Πάνε πιο γρήγορα. Αγιά σου. Δηλαδή, όταν φτιάχνουν πιο μεγάλες ταχύτητες. Ναι. Δηλαδή, άρα το θέμα είναι η ταχύτητα. Δεν είναι αν είναι βενζίνα ή ρεύμα. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, εσείς ζητάτε να γίνει μια ειδική διαγράμμιση, η οποία θα υπάρχει ως πρόβλεψη στους πεζόδρομους, που θα μπορούν τα μηχανάκια να κλειδί. Σε συγκεκριμένους πεζόδρομους. Δεν μπορώ να μπω εγώ τώρα στη λότζια. Δεν ζητάμε, μιλάμε για πεζόδρομους όπως είναι. Σε ποιους πεζόδρομους είναι περισσότερο το πρόβλημα. Όπως είναι η Evans, η Είδης, η Δικαιοσύνη, η 1821. Μιλάμε για το σταυρό της πόλης, δεν μιλάμε για πλατείες και. Δηλαδή όχι την 25η Αυγούστου, ας πούμε. Στην 5η. Αν και υπάρχουν και εκεί καταστήματα, αλλά μπορείς να πας από αλλού. Εστιάζεται περισσότερο στο σταυρό. Στο σταυρό για να εξυπηρετηθούμε λίγο περισσότερο. Και πάλι δεν θα φτάνουμε έξω το κατάστημα για να. Πάλι θα περπατάμε. Πάλι απλά, ναι. Τουλάχιστον σε αυτούς τους δρόμους τους. Έχετε, κύριε Μακρυδάκη, απευθυνθεί στην προηγούμενη δημοτική αρχή γι' αυτό και τι σας είχε απαντήσει, γιατί πλέον από αρχές Γενάρη αναλαμβάνει άλλη δημοτική αρχή και δεν ξέρω αν εκεί φαντάζομαι θα κάνετε και πάλι κρούση. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν. Εγώ έγινα διανομέα ήμουν χρόνια και για ένα μεγάλο διάστημα τα είχα αφήσει. Όταν έγινε ο πεζόδρομος. Δεν δούλευα, δεν εργαζόμουν ως διανομέας, εργαζόμουν ως ναυαγός όστης. Μετά από πολλά χρόνια, τώρα πρόσφατα, είναι ένας χρόνος τώρα που ξεκίνησα πάλι την εργασία του διανομέα, παρατήρησα αυτό το πρόβλημα και από τότε που το παρατήρησα, ξεκίνησα να δώσω μία μάχη, πετύχουμε κάποια πράγματα. Εγώ το βλέπω αδικία. Μίλησα με διάφορους φορείς της Δημοτικής Αρχής. Της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Η μία απάντηση ήταν τι κάνουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα το κάνουμε κι εμείς. Άλλες απαντήσεις, και σε αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε, αν θέλει. Άλλες απαντήσεις ήταν ποδήλατο. Δηλαδή, αν πάρω την παραγγελία από το τάδε μαγαζί στο κέντρο και ξαφνικά η παραγγελία είναι βιομηχανική περιοχή.
το ποδήλατο θα με σώσει, ή αν είναι δειλινά, ή αν είναι αμουδάρα. Δηλαδή, αν το μηχανάκι πάει με τόσο χαμηλή ταχύτητα όπως λέτε. Το ποδήλατο δεν έχει... είναι καν λύση. Ναι, το ποδήλατο. Ένας συνάδελφος. Δεν είναι και εύχριστο νομίζω τώρα ποδήλατο ναι. Και να έχεις να κάνεις διανομή εμπορευμάτων. Ναι. Δηλαδή, ναι. Εν ολίγης, μου δώσανε κάποιες απαντήσεις οι οποίες θεωρητικά it's ok για τον πεζόδρομο, αλλά πρακτικά δεν είναι ok. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, και το λέω και το ξαναλέω, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κομμάτι της τροφοδοσίας των καταστημάτων στο κέντρο. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για πεζοδρόμηση στο ιστορικό κέντρο, όχι μόνο με τα μηχανάκια και με τα μεγαλύτερα οχήματα, αλλά πόσο μάλλον τώρα πόσο με τα μάλλον, μηχανάκια. Πάνω σε αυτό που λέτε, συγγνώμη αν σας διέκοψα, έχει τύχει μπροστά μου άνθρωπος ο οποίος μεταφέρει δέματα σε κατάστημα και να τρώει κλίση από... την τροχέα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη σε ό,τι έχει να κάνει με την τροφοδότηση. Θα μου πείτε, μισό λεπτό. Τόση ώρα μιλάμε για μια διανομή η οποία έγινε με ωραίο το ωραίο μας το καλοκαίρι με το, και τον ωραίο τον Οκτώβρη. Σε ωραίες συνθήκες. Βέβαια. Αύριο μεθαύριο θα έρθει και ωραίος ο Δεκέμβρης και ωραίος ο Γενάρης. Αλλά εκεί θα πρέπει να περπατάμε με χαρτοσακούλες. Όλα είναι χαρτοσακούλες. Από χαρτί, από χαρτόκουτα πίτσας μέχρι χαρτοσακούλες που βάζουμε κάποια δέματα μέσα. Είναι πρόβλημα. Αύριο μεθαύριο θα έρθουν οι βροχές. Θα πρέπει να έχουμε και σύν μια ομπρέλα. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν το έχω ξαναδουλέψει αυτό το πράγμα. Σωστά. Εμάς πάντως μας ακούγεται ότι η πρόταση που κάνετε είναι μια συγκροτημένη πρόταση, συμβιβαστική πρόταση. Δεν είναι έτσι κάθετη πρόταση. Αν δεν είναι κάτι νόμιμο ή δεν προβλέπετε, τουλάχιστον θα μπορούσαν να καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι και να πούνε παιδιά να τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ζητάμε κάτι παράνοια. Αυτό ακριβώς. Εμείς ζούμε μια παράνοια. Τι εννοώ, ότι όταν δεν υπήρχε πεζόδρομος όταν δούλευα ως διανομέας και όταν ξαναβήκα που υπήρχε ο πεζοδρόμος, λέω παιδιά, δηλαδή εδώ τώρα πώς δουλεύουμε εμείς. Τίποτα, προσπαθείς να μην σε πετύχει κανείς. Έμεινα, κόκαλο. Δηλαδή, εγώ πάω να βγάλω το μεροκάματό μου και κοιτάω να μην. Και όταν λέτε και εσείς ότι οι συνθήκες εργασιακές βελτιώνονται, αναφερθήκατε και στις δύο μεγάλες πλατφόρμες που έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και εγώ χαίρομαι που το καταγράφετε έτσι και αλλάζει προς το καλύτερο. Τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής αρχής θα πρέπει να βελτιώνονται και εκεί τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία. Συγκεκριμένα το σύνθημα, το μότο, το θυμάστε στις πολύ πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Δικαίωμα στην πόλη. Δικαίωμα στην πόλη, έλεγε η δημοτική αρχή που κέρδισε τη διαδικασία. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τώρα. Δικαίωμα στην πόλη για όλους. Διεκδικείτε και εσείς το δικαίωμα στην πόλη. Κοιτάξτε, η Ρόδος να συναντηθείτε, να τα βρείτε. Αναλαμβάνω την 1η Γενάρη. Παρακαλούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Τουλάχιστον ένα βήμα για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να δοθεί μια λύση. Διότι ζούμε μια παράνοια η οποία. Κανείς δεν θέλει να είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, αλλά σίγουρα και όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Μα γι' αυτό ζητήσαμε. Και οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται. Διότι ζούμε ένα πρόβλημα το οποίο. Εγώ είμαι περαστικός, είμαι γυμναστής. Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα το κάνω αυτό. Μέχρι του χρόνου θα έχω σταματήσει. Τουλάχιστον τα επόμενα παιδιά. Αφορά τον κλάδο. Να μπορεί ο κλάδος να είναι λειτουργικός και πρακτικός. Είναι άδικο αυτό που σημαίνει. Αυτό που έλεγα είναι ότι ζούμε, εμείς σαν διανομής ζούμε καθημερινή μια παράνοια. Όποτε παίρνουμε παραγγελία, όχι πάλι μέσα στο Ηράκλειο θα μπούμε. Είναι εφιάλτης αυτό. Εφιάλτης να μην μπαίνουμε. Και το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει για να αισθανθούμε δηλαδή ότι δεν μπαίνουμε σαν κλέφτες μέσα. Είμαστε επαγγελματίες διανομής. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.